10 χρόνια έχουν περάσει από τότε που υπεγράφει σύμβαση για την κατασκευή του δρόμου των 9,5 χιλιόμετρων της παράκαμψης των τοπολίων στο Δήμο Κισάμου. Σε αυτή τη δεκαετία το έργο ξεκίνησε αλλά πάγωσε για κάποια χρόνια λόγω και των καταστροφών του 2019, με τον εργολάβο να στείνει ουσιαστικά το εργοτάξιο πριν από περίπου 2 χρόνια. Να θυμίσουμε πως το έργο είχε χρονικό ορίζοντα τα 3 έτη και θα έπρεπε με την προτελευταία παράταση να τελειώσει το 2023, αλλά είχε φτάσει περίπου στη μέση και δόθηκε ακόμα μία παράταση μέχρι το Δεκέμβριο του 2024. Ούτε τότε θα είναι έτοιμο και το έργο πήρε νέα παράταση 8 μηνών μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2025. Ο χρόνος για να αποκατασταθούν οι ζημιές από τη Μεγάλη Θεομηνία που το βρήκε ανοιχτό, δεν ήταν αρκετός, παρότι έγιναν οι μελέτες, έγιναν όλα αυτά που έγιναν, χρειάζεται να θεωρηθούν ορισμένα πράγματα. Βρέθηκαν και τα χρήματα που ήταν απαραίτητα, γιατί αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του έργου κατά πολύ λόγω της αποκατάστασης. Και τελικώς το έργο προχωράει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι από τα 9 χιλιόμετρα, που είναι το σύνολο του μήκους, τα 6 είναι τελειωμένα. Δηλαδή, έτοιμα προς παράδοση. Το 1,5 χιλιόμετρο θα τελειώσει μέχρι τέλος του χρόνου. Μένουν οι 2 κόμβοι και 1 χιλιόμετρο περίπου, αυτό είναι το συνολικά το υπόλοιπο 1,5 που μένει, το οποίο λέμε ότι θα παραδοθεί, έχουν βάλει προθεσμία το 30 Ιουνίου, αλλά πυροδοξούμε να πάει νωρίτερα. Το έργο είχε προκαλέσει πολλές και ποικίλες αντιδράσεις, σημειώνει ο κ. Καλογερής, αλλά η χρηστικότητά του είναι αδιαφυσβήτητη, καθώς η διαδρομή μέσω της σύραγγας των τοπολίων τονίζει, με τον όγκο του τουρισμού τα καλοκαίρια, είναι εν δυνάμει επικίνδυνη και χρονοβόρα. Και ενώ θα πρέπει όλοι να τα αγκαλιάσουμε να τελειώσει μια ώρα νωρίτερα, υπήρχαν προβλήματα. Και από φορείς και από ανθρώπους συγκεκριμένους και από υπηρεσίες. Είναι μεγάλο αναψυξιακό έργο για την περιοχή ολόκληρη. Και όποιος περνάει το καλοκαίρι για να φωνήσει και βλέπει την τελεπορία την οποία υφίσταται στη σύραγγα και τις αναμονές και τις ουρές, αντιλαμβάνεται ότι είναι απολύτως απαραίτητο. Σύμφωνα με την αρχική πίστοση και με τις αποκαταστάσεις των Θεομηνιών του 2019, αλλά και τις πρόσφατες κατολισθήσεις, το έργο αναμένεται να ξεπεράσει συνολικά τα 30 εκατομμύρια ευρώ σε επίπεδο αρχικού προϋπολογισμού, μη λαμβάνοντας την υπόψη τις εκπτώσεις. Οπωσδήποτε έχει υπερβεί τα 30 εκατομμύρια. Εκτιμώ δηλαδή το συνολικό του κόστος θα έρθει γύρω στα 35 εκατομμύρια. Από την αρχή ήταν το πιο βαρύ, αν μου επιτραπεί έκφραση, έργο. Και ευχαριστώ επί την ευκαιρία όσους βοήθησαν και έκαναν κάποια υπέρβαση, αν θεωρούν πως έκαναν υπέρβαση, διότι ήταν πράγματι λυπηρό, έτσι. Το ίδιο υπηρεσίες του κράτους ή οι τοπικοί φορείς, οι οποίοι θα έπρεπε να συνδράμουν το έργο, γιατί η αναγκαιότητά του είναι αναμφισβήτητη, να το υπονομεύω.